χαιρετήσει. Είναι η λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Κακώς. Κακώς την πρόσκληση γράφεται για την Εθνική Αντίσταση. Η Εθνική Αντίσταση γιορτάζεται στις 25 Νοεμβρίου με την ανατήρηξη του Γοργοποτάμου. Εν πάση περιπτώσει, είναι η μεγαλύτερη μέρα της ανθρωπότητος η σημερινή. Είναι η λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που όλα τα συμμαχικά στρατεύματα ήταν ενάντια στον άξονα και έφεραν το αποτέλεσμα αυτό που έπρεπε να φέρουν. Τώρα, η Συμβουλή της Ελλάδος εδώ, της Ελληνικής Εθνικής Αντίστασης, ήταν πολύ μεγάλη. Από την αρχή ακόμα, από τις σφαγές που έγιναν εδώ στη Δράμα και σε όλη την Ελλάδα, στην Κορμίστα, λοιπόν, βγήκε ο κόσμος στα βουνά και καθήλωσε 13 ιταλικές μεραρχίες εδώ στην Ελλάδα μέσα. Δηλαδή αυτό γινόταν μέχρι το 1943. Από το 1943 μέχρι το τέλος που έφυγαν οι Γερμανοί από εδώ, καθηλώθηκαν άλλες 7 μεραρχίες. Λοιπόν, η Εθνική Αντίσταση αυτά που προσέφερε, η προσφορά της ήταν τέτοια που διευκόλυνε την απόβαση των στρατευμάτων, των συμμαχικών στρατευμάτων, που διευκόλυνε στη Σαρδινία και στη Σικελία. Και έτσι σήμερα είμαστε ελεύθεροι εμείς, και το κακό είναι ότι εδώ δεν βλέπω τίποτε. Ο κόσμος γύρισε την πλάτη του, δεν ξέρω γιατί. Το μήνυμα της σημερινής ημέρας είναι ότι με τους σκληρούς αγώνες των συμμάχων κατορθώσαμε να καταβάλουμε μία τις υπερδυνάμεις όλες αυτές οι οποίες μας ενέπλεξαν σε έναν άδικο πόλεμο, και πιστεύουμε, ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι να μην ξαναεπαναληφθεί αυτή η διαδικασία, να μπορούν οι λαοί να συνεννοούνται μεταξύ τους και να μην επανέλθουμε σε τέτοιες καταστάσεις.